Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το κυβοδιάγραμμα μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ξεκινάμε νέο έργο. Καρτέλα ηλεκτρική διανομή. Προσθέτουμε τρεις πίνακες μετά το γενικό πίνακα. Και άλλους δύο υποπίνακες μετά τον τελευταίο πίνακα. Επιλέγουμε πάλι το γενικό πίνακα και πηγαίνουμε κυβοδιάγραμμα. Σε αυτό το μέρος του πίνακα βλέπουμε το κυβοδιάγραμμα. Με ιεραρχία από πάνω προς τα κάτω, από πάνω ξεκινάει η πηγή της ενέργειας, τροφοδοτεί το γενικό πίνακα. Ο γενικός πίνακας τροφοδοτεί το πίνακα 2 και 3 και 4. Και τέλος ο πίνακας 4 τροφοδοτεί τον πίνακα 5 και 6. Εάν πάμε στο δέντρο αριστερά και επιλέξουμε τον πίνακα 4, βλέπουμε το κυβοδιάγραμμα από τον πίνακα 4 για κάτω. Τώρα θα θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα φωτοβολταϊκό στο σύστημα, οπότε προσθέτω ένα αντιστροφέα. Συνδέουμε τον αντιστροφέα με το γενικό πίνακα. Και βλέπουμε το κυβοδιάγραμμα του γενικού πίνακα. Παρατηρούμε ότι ο πηγή ενέργεια θεωρείται πλέον και το φωτοβολταϊκό. Στο ε, μεσαίο μέρο του παραθύρου μπορούμε να αλλάξουμε κάποιε παραμέτρου ώστε να αλλάξει η μορφή του σχεδίου του κυβωδιαγράμματο. W τα μήκη των κουτιών, τα ύψη αποστάς μεταξύ των κουτιών. Στη συνέχεια μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα και το ύψος των χαρακτήρων του σχεδίου. Και τέλος μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον πληροφορίες στο κυβοδιάγραμμα, όπως το ρεύμα JB και JN γιώτα-Z, r και YK. Αφού τελειώσουμε με τη μορφή του κυβοδιαγράμματος, μπορούμε να εξάγουμε το κυβοδιάγραμμα σε PDF και DWG.